παραλαβή και τοποθέτηση του μεγαλύτερου και πιο αποδοτικού αεροστροβίλου στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Μυτιλινέως στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου από τους συνεργάτες μας τη General Electric αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Μυτιλινέως. Είμαστε ιδιαίτερα αφερήφανοι καθώς βρισκόμαστε πλέον κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής επένδυσης για τη δημιουργία ενός από τους πιο αποδοτικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με χρήση φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Θα ξεκινήσει αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα να παράγει ρεύμα το οποίο θα χρησιμοποιήσουν εκατομμύρια Έλληνες τα επόμενα χρόνια. Ξεραγήθηκα σε μια σπουδαία επένδυση από έναν Έλληνα επιχειρηματία, τον Ευάγγελο τον Μυτιλινέο, ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο, το πιο αποδοτικό και ίσως το πιο τεχνολογικά εξελιγμένο στην Ευρώπη σήμερα, ένα εργοστάσιο το οποίο θα βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους που ως κυβέρνηση έχουμε θέσει, μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα διασφαλίσει, θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου. Εδώ σήμερα αποδεικνύεται ότι υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίες όπως ο Ευάγγελος Μυτιλινέος, οι οποίοι παρόλες τις ιδιόμορφες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, εν τούτης τολμούν, αναλαμβάνουν τον επενδυτικό κίνδυνο και τολμούν να επενδύσουν τεράστια ποσά στον τόπο μας, με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Εμείς οφείλουμε ως πολιτεία να στηρίξουμε τέτοιους επιχειρηματίες, τέτοιες επενδυτικές προσπάθειες που συνεχίζουν, επαναλαμβάνω, να μας κάνουν περήφανος. Όπως βλέπετε, ο συνδυασμός θερμικών ανανεώσιμων φυσικού αερίου και λιανικής αρχίζει και δημιουργεί την πρώτη εναλλακτικό utility στην Ελλάδα από το μοναδικό που γνώρισαν οι Έλληνες τα τελευταία 70 χρόνια.